Καλώς ήρθατε στον κόσμο του μυστήριου και της φαντασίας. Απόψε θα σας ξαναγήσω στο εστιατόριο του Ρωμανού. Προσοχή, δεν μπαίνει εκεί ο καθένας. Θα σας σερβίρουν τα πιο σπάνια εδέσματα. Πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε. Προπαντός, μη ρωτάτε τι είναι αυτό που τρώτε ή αν είναι αγνά τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Ρωμανός και άλλα παρόμοια ευτελή ερωτήματα. Απολαύστε τη γεύση. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι μοναδική. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλη αυτή η τελετουργία. Όλη η διαδικασία του φαγητού πρέπει να είναι αργή, τελετουργική. Ίσως ζούμε όμως σε μια εποχή όπου όλα αυτά μοιάζουν με παραφωνία. Θέλετε να σας σερβίρουμε αμέσως, κύριε? Σερβίρετε τις σπεσιαλιτές σας απόψε. Δυστυχώς όχι, κύριε. Κρίμα. Είχα υποσχεθεί στην κυρία μια μοναδική απόλαυση. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Ναι, ξέρω. Κρίμα. Ας είναι, μπορείτε να μας σερβίρετε. Καλά, δεν θα παραγγείλουμε. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει μόνο ένα πιάτο. Και αν θέλω να φάω κάτι άλλο, δεν έχω δικαίωμα να διαλέξω. Γιατί να διαλέξεις? Η ποικιλία των φαγητών προκαλεί σύγχυση. Μένεις πάντα με την αίσθηση πως αν είχες διαλέξει το άλλο πιάτο θα ήταν το καλύτερο. Ωραία. Ας αποφασίσουμε τουλάχιστον τι θα πιούμε. Νερό. Δεν προσφέρετε τίποτα άλλο. Στους 6 μήνες που γνωριζόμαστε δεν έπαψες να μου μιλάς για αυτό το εστιατόριο. Καλλιέργησες με κάθε τρόπο την περιεργία μου και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι είναι κάτι σαν καντίνα που προσφέρει ένα πιάτο φαγητό και ένα ποτήρι νερό. Καντίνα? Αυτή είναι η εντύπωση σου δίνει. Βέβαια, όταν έχεις συνηθίσει να ζήσεις και να διασκεδάζεις μέσα σε χώρους όπου λένε πρόχειρα βρώμικα γεμάτα με κλέφτες απαντεώνες, τότε είναι φυσικό να σου φαίνεται αυτός ο χώρος καντίνα. Εδώ είναι αλλιώτικα. Εδώ υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, γι' αυτό έρχομαι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έκανα καλά που σε έφερα. Έχω την αίσθηση ότι διέπραξα μια αεροσηλεία. Άσε με, πρόβλημα, μπορεί και να πηγαίνω. Κάθισε. Με συγχωρείς. Αύριο φεύγω για ταξίδι. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μείνουμε ένας μακριά από τον άλλον. Δεν θα ήθελα να είμαστε επικραμμένοι. Μήπως μπορείς να ζητήσεις λίγο αλάτι? Λυπάμαι. Δεν έχει αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε άλλα καρικεύματα. Απαγορεύονται αυστηρά. Αυτό είναι μαζοχισμός. Πληρώνομαι για να μας καταπιέζουν. Έτσι ένιωσα κι εγώ την πρώτη φορά, μια απέραντη αγανάκτηση. Όταν όμως άρχισα να τρώω, άρχισε να με πλημμυρίζει μια περίεργη δονή. Είμαι περίεργος να δω πώς θα νιώσεις εσύ. Σε αδίκησα και σου ζητώ συγγνώμη.
Έχω φάει νόστιμα φαγητά στη ζωή μου, αλλά φαγητό που να σου αλλάζει τόσο ριζικά τη διάθεση. Που να σε πηγαίνει από την αίσθηση του νερόβροζου σε μια γευστική πανδεσία, δεν έχω ξαναφάει. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί αρνούμαι να πάω σε άλλο εστιατόριο. Γιατί αυτός ο χώρος είναι μοναδικός. Εδώ μέσα νιώθω άλλος άνθρωπος. Ηρεμώ. Νιώθω ασφάλεια. Τώρα πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Πες μου. Από τη στιγμή που δέχτηκες και ήρθες εδώ και μοιράστηκες μαζί μου αυτή την ειδονή, μπήκες στα άδυτα της ψυχής μου. Είναι πολύ δύσκολο να βγεις μόνη από εκεί. Και τι προτείνεις? Να με παντρευτείς. Μου κάνεις πρόταση γάμου? Ναι. Θέλω να είμαι ήσυχος στο ταξίδι. Σου υπόσχομαι να σε περιμένω. Είναι πράγματι εκπληκτικό. Μα τι μάγειρα έχει? Αυτό είναι ένα μυστικό που το φυλάει με ευλάβεια. Κανένας δεν έχει περάσει τα άδεια της κουζίνας του. Εκτός από μερικούς εκλεκτούς που ο ίδιος διαλέγει. Καλησπέρα, κύριε Αντωνίου. Ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένος από το δείπνο μας απόψε. Είναι υπέροχο. Όπως και κάθε άλλη φορά. Η Δεσποινής Βρετού που απολαμβάνει για πρώτη φορά το φαγητό σας, θα ήθελε να σας συγχαρεί. Με εντυπωσιάσατε. Είμαι βέβαια ότι δεν πρόκειται να απολαύσω ξανά στη ζωή μου τέτοιο φαγητό. Αφού είστε φίλοι του κυρίου Αντωνίου, μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό μας όποτε θέλετε. Εκτός από τις σπεσιαλιτές σας που έχει εξαφανιστεί εδώ και ένα μήνα. Ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Σας έχω εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην τροφοδοσία. Μα τι είναι αυτή η σπεσιαλιτέ, κανένα εξωτικό πουλί ή ψάρι? Είναι ένα εξωτικό κατσίκι. Το τζινέτ. Βρίσκεται μόνο στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προμήθειά του είναι πολύ δύσκολη. Είναι αυτό εκεί? Όχι ακριβώς. Αυτό είναι δώρο ενός μεγάλου ζωγράφου. Του Φάνη Περίδη. Είναι πελάτης σας κι αυτός? Ήταν. Και παραιτήθηκε από αυτό το μοναδικό φαγητό. Τι περιμένετε, οι καλλιτέχνες είναι λιτοδίαιτοι. Ο Περίδης εξαφανίστηκε πριν 2 χρόνια και από τότε δεν έχει μάθει κανείς τίποτα γι' αυτό. Το σκότωσαν. Απλώς εξαφανίστηκε. Απλώς. Όλοι κάποτε κλείνουμε τον κύκλο της ζωής μας. Αν αυτό συνδέεται με θάνατο ή με εξαφάνιση, δεν έχει και τόση σημασία. Είναι κρίμα. Την παραμονή της αναχώρησής μου να στερούμε τη μεγαλύτερη απώλεια. Φεύγετε? Ναι. Ναι, θα λείψω για 2 εβδομάδες. Και δυστυχώς χωρίς να έχω γευτεί τις σπεσιαλιτές σας. Ευτυχώς που αποζημιώνομαι με μια άλλη μεγάλη χαρά. Και ποια είναι αυτή η χαρά, αν επιτρέπετε? Η Δεσποινής Βρετού πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις στο εστιατόριό σας και τώρα μπορεί να γίνει γυναίκα μου. Τα συγχαρητήρια μου. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Χάρηκα πολύ, Δεσποινής Βρετού. Ελπίζω τώρα να σας βλέπουμε ξανά. Όλα αυτά τα λέγες σοβαρά? Ποια? Για μένα και το εστιατόριο, ότι με παντρεύεσαι επειδή μου αρέσει το φαγητό του Ρωμανού. Ασφαλώς. Πώς είναι δυνατόν να συμβιώσουμε όταν θα έχεις αντίρρηση για ένα κομμάτι του εαυτού μου? Μα άλλα λόγια, δεν με έφερες εδώ για να φάω ένα ωραίο φαγητό. Αλλά για να με δοκιμάσεις και να αποφασίσεις αν θα με παντρευτείς. Είμαι πολύ συγκινημένη. Με κατηγορείς γιατί θέλεις να αποτρέψω μελλοντικές δυσάρεστες καταστάσεις? Σε κατηγορώ γιατί με υποβιβάζεις σε πειραματόζωο. Επειδή σας στέρισε τη χαρά της σπεσιαλιτέ,
σκέφτηκα να εξηλωθώ με έναν άλλο τρόπο. Με ποιον? Με μια επίσκεψη στην κουζίνα μου. Θα μου κάνετε αυτή τη μεγάλη τιμή? Η τιμή ανήκει σε μένα. Μπορείτε να έρθετε αμέσως. Λυπάμαι μόνο τη Μινίδρου του που δεν θα μπορέσετε να με συνοδεύσετε. Αν το επιτρέψετε εσάς που έρχεστε εδώ για πρώτη φορά, θα παρεξηγηθούν οι τακτικοί πελάτες μου. Με συγχωρείς, αγάπη μου. Καταλαβαίνεις, ε? Δεν με πειράζει καθόλου. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Λίζα Βρετού είδε το μνηστήρα της. Άλλη μια μυστηριώδης εξαφάνιση. Οι μέρες που περνούν πείθουν τη Λίζα να επιστρέψει στο εστιατόριο. Χαίρομαι ιδιαίτερος, Δεσποινής Βρετού. Το γεγονός ότι μας τιμήσατε, παρά τις δυσάρεστες αναμνήσεις σας, έκανε να πιστεύω ότι βρίσκεται εδώ ένα στοργικό περιβάλλον. Πέθανε, λοιπόν. Είναι βέβαιο. Θυμάστε τι μου είπατε όταν γνωριστήκαμε? Ότι ο άνθρωπος κλείνει κάποτε τον κύκλο της ζωής του. Πιστεύω ότι ο Βίρον τον έχει συμπληρώσει. Τώρα αν είναι νεκρός ή εξαφανισμένος. Δεν έχετε κανένα στοιχείο, καμία ένδειξη, τίποτα? Δεν πέταξε με την πτήση του, ούτε με καμιά άλλη. Δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Δεν βρέθηκε πουθενά το πτώμα του. Τίποτα. Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν όταν δρασκέλισε μαζί σας εκείνη την πόρτα. Κι όμως, είχατε το θάρρος να ξανάρθετε. Και μάλιστα να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι. Σας θαυμάζω. Ίσως επειδή εκείνο το βράδυ εδώ ήταν πολύ ευτυχισμένος. Εκτός από μια επιθυμία του, που δυστυχώς μόλις σήμερα μπορώ να εκπληρώσω. Του σερβίρω τη σπεσιαλιτέ μας. Σερβίρετε τη σπεσιαλιτέ σας απόψε? Ναι. Και με παρηγορεί το γεγονός ότι θα την απολαύσετε εσείς τουλάχιστον. Θα σας σερβίρουν αμέσως.
Φεύγετε, Δεσποινής Βρετού. Ναι, ένιωσα μια ξαφνική αδιαθεσία. Ελπίζω να μην οφείλετε στο φαγητό μας. Όχι καθόλου. Απλώς είμαι ψυχικά ταραγμένη, καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς είπα και στους πελάτες μου για να τους καθησυχάσω. Είναι επικίνδυνο να υπερθυμά κανείς τις δυνάμεις του. Ελπίζω να σας ξαναδούμε. Ασφαλώς. Καληνύχτα σας. Ψάχνετε τίποτα, Δεσποινής Βρετού. Πότε υποπτευθήκατε την αλήθεια? Εξαφανίστηκε εδώ μέσα. Το πιο λογικό ήταν η εξήγηση να βρίσκεται εδώ. Έτρεφα πάντα μεγάλο σεβασμό στη γυναικεία ευφυΐα. Το γεγονός ότι ήσουν μαζί του εκείνο το βράδυ, ομολογώ με ανησυχούσε λίγο. Δεν είχα άλλη λύση. Οι πελάτες μου αδειμονούσαν. Είχα πολύ καιρό να τους προσφέρω τη σπεσιαλιτέ μας. Αυτό λοιπόν ήταν το κατσίκι που λέγατε. Το Τζενέτ. Ξέρεις τι σημαίνει Τζενέτ στα αραβικά? Παράδεισος. Πρόσφερα στην πελατεία μας τον αμνό του παραδείσου. Μόνο που κανείς τους δεν μπορούσε να συλλάβει ότι το εννοούσε κυριολεκτικά. Μόνο εσύ. Ξέρω, είναι φρικαλαίο. Αν δεις όμως τη λογική του,
τότε ίσως και να μην είναι. Δεν υπάρχει καμιά λογική, υπάρχει μόνο θηριωδία. Κάνεις λάθος. Ξέρεις ποιοι είναι οι πελάτες μου? Τι σημασία έχει αυτό? Είναι άνθρωποι με μεγάλες περιουσίες που δεν τις απέκτησαν, αλλά τις κληρονόμησαν. Δεν έχουν προσφέρει ποτέ τίποτα σε κανέναν. Μόνο που είναι πάντα εκλεκτικοί στο φαγητό τους. Όλοι οι δολοφόνοι έχουν κάποιο κίνητρο. Δεν υπάρχει φόνος χωρίς κίνητρο, όσο παράλογο κι αν είναι αυτό. Τι δουλειά έκανε ο αξιότιμος μνηστήρας σου? Κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία από τον πατέρα του και ταξίδευε στον κόσμο ως συλλέκτης. Η έσχατη βαθμίδα της αχρηστίας. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Πιστεύεις ότι αποτελούν ελαφρυντικά? Δεν είσαι τόσο αφελής. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι χρησίμεψαν σε κάτι με το θάνατό τους? Ζωντανοί δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα. Νεκροί πρόσφεραν ένα γεύμα. Είσαι τρελός. Και εσύ τι προσφέρεις? Τη μαγειρική μου τέχνη. Λίγο το έχεις. Σκέψου πως οι άνθρωποι έρχονται εδώ να απολαύσουν το φαγητό μου. Με πάθος. Με ευλάβεια. Με αυταπάρνηση. Εγώ προσφέρω τη γευστική απόλαυση. Μην το επιχειρείς. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Σε παρακαλώ, άφησε με να φύγω. Δεν θα πω τίποτα σε κανένα. Στορκίζομαι. Μη φοβάσαι. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν κινδυνεύεις. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Φοβάσαι, σου λέω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν υπήρχε λόγος. Φοβήθηκα. Με τρόμαξες. Είστε προληπτικοί. Έχετε μείνει ποτέ σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αριθμό 13. Παρακολουθήστε την παράξενη ιστορία του Νικηφόρου Πετρίδη και της νεαρής γυναίκας του. Το 12, παρακαλώ. Δεν νιώθω τα πόδια μου από την κούραση. Μη βιάζεστε τόσο πολύ να γνωρίσετε την πόλη σε μια μέρα. Μα είναι τόσο ωραία η πόλη σας. Η πείρα μου λέει ότι οι νεόνυφοι αγαπούν πάντα τους περιπάτους. Ευχαριστούμε. Thank you.
φύγει το 13. Γιατί από το 12 περνάει στο 14. Όλα ξενοδοχεία το αποφεύγω. Υπάρχουν πελάτες που είναι προληπτικοί, δεν θέλουν να μένουν στο 13. Τι ανοησίες, Θεέ μου, στην εποχή μας. Φροντίσω εγώ. Άμα θέλεις. Την Κάτια γνωριστήκαμε όταν ήμασταν και οι δύο φοιτητές της ιατρικής. Την αγάπησα και θα την αγαπώ πάντα. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το ξέρεις. Δεν έχω την απέτηση να ξεχάσεις την πρώτη σου γυναίκα επειδή παντρεύτηκε σε μένα. Είπα κι εγώ πως έπιζαν οι φιλανθρωπίες σου. Με συγχωρείς. Ξέχασα ότι είσαι κουρασμένη. Δεν είπα ότι καταραίω. Δεν είναι τίποτα. Κάποιος φωνάζει. Ηρέμησε, απ' έξω είναι. Ηρέμησε. Δεν είναι τίποτα, σου λέω, ηρέμησε. Απ' έξω είναι. Δεν είναι κανείς έξω. Έλα, ηρέμησε, δεν είναι τίποτα. Είναι μικρό. Άντε καταράζεις. Απ' έξω είναι. Πάνω εδώ πίσω τον ξενοδόχο. Βλέπετε, δεν υπάρχει το 13. Κι όμως ήμουν σίγουρη ότι το είδα.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα παραγγείλει βέβαια καφέ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πρέπει. Πες μου κάτι. Κοιμάσαι τα βράδια στο ξενοδοχείο? Μάλιστα. Μήπως άκουσες κάτι περίεργες κραυγές χθες τη νύχτα? Τι κραυγές, κυρία? Κάτι φρικτά, ουρλιαχτά. Δεν σας είπε τίποτα ο κύριος Ανδρέας? Ποιος είναι ο κύριος Ανδρέας? Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Όχι. Τι να μας πει? Η ιστορία είναι γνωστή σε όλη την πόλη. Το δωμάτιο 13 υπήρχε κάποτε στο ξενοδοχείο. Άρχισαν όμως να ακούγονται κάτι περίεργες κραυγές. Αυτές που ακούσατε κι εσείς. Το ξενοδοχείο άρχισε να δυσφημείται. Τότε ο ξενοδόχος, για να αποφύγει τη χρεοκοπία, γκρέμισε το δωμάτιο 13 και το μοίρασε στο 12 και το 14. Από τότε οι κραυγές σταμάτησαν και το γεγονός ξεχάστηκε. Τελικά αυτό το συνέδριο είναι σκέτη πλήξη. Εγώ όμως έμαθα μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Για ένα μυστηριώδες δωμάτιο 13 που γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε. Ποιος σου τα είπε αυτά? Η καμαριέρα. Το περίεργο είναι ότι ο ξενοδόχος κάνει τον τρελό. Θα φοβάται για τη φήμη του ξενοδοχείου του. Φυσικό δεν είναι. Εσύ που είσαι έρθει τόσες φορές εδώ, δεν ήξερες αυτή την ιστορία? Την ήξερα. Αλλά δεν ήθελα να σε ανησυχήσω χωρίς λόγο. Φεύγεσαι, παρακαλώ. Φεύγεις. Δεν είναι τίποτα. Τι έπαθες? Δεν θα αφήσω μια τρελή να μας χαλάσει τη νύχτα μαζί. Αλλάξαμε δωμάτιο. Είμαστε στο δωμάτιο 13. Εσύ άφησες αυτό το χάπι εδώ? Όχι. Τι χάπι είναι αυτό? Μην τα αγγίζεις. Δεν ξέρουμε ποιος τα άφησε. Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Τώρα, μέσα στη νύχτα, και πού θα μείνουμε? Υπάρχουν μόνο δύο ξενοδοχεία που είναι κατηλημένα από τους σύνεδρους. Θα γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα. Μα δεν γίνεται να φύγω στη μέση του συνεδρίου, θα εκτεθώ. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μείνουμε άλλο εδώ. Έλα, πέρασε. Στο κάτω-κάτω δεν μας πείραξε κανείς. Έλα να κοιμηθείς. Αύριο θα δούμε τι θα κάνουμε. Thank you.
Μήπως ανέβηκε κανείς στο δωμάτιό μας? Όχι, κυρία Πετρίδου, κανείς. Ούτε η καμαριέρα. Τέτοια ώρα, αυτή άμα τελειώσει τη δουλειά της το απόγευμα, φεύγει από το ξενοδοχείο. Δεν κοιμάται εδώ? Όχι, ποτέ. Γεια σου, Κατιά. Σε περίμενα. Δεν βιαζόμουν. Είχα όλο το χρόνο μπροστά μου. Κάποτε θα ξεκαθαρίζαμε τους λογαριασμούς μας. Εσύ λοιπόν άφησες το χάπι και το νερό στο κομμωδίνο χθες το βράδυ. Το κατάλαβες αμέσως, ε? Δεν το ξέρε κανένας άλλος. Τι θέλεις από μένα? Αυτό που θέλω δεν μπορείς να μου το ξαναδώσεις. Δεν μπορείς να μου δώσεις πίσω τη ζωή που μου πήρες εδώ, σε αυτό το δωμάτιο. Δεν σου την πήρα εγώ. Ήξερες ότι ήσουν καταδικασμένη. Ήταν θέμα χρόνου. Εγώ απλά επιτάχυνα το τέλος. Με εκείνο το χάπι. Μόλις το κατάπια κατάλαβα ότι ήταν το τέλος μου. Μα ήταν πια αργά. Θέλησα να ουρλιάξω, μα δεν πρόλαβα. Είχα τελειώσει. Αυτό το ουρλιαχτό ακούγεται εδώ, κάθε βράδυ. Το ουρλιαχτό που δεν έβγαλα τότε. Με σκότωσες παρόλο που ήμουν καταδικασμένη. Θα μπορούσες τουλάχιστον να περιμένεις να πεθάνω. Μα δεν κρατιώσουν. Το βλέπω στο βλέμμα σου. Τόσο πολύ την ήθελες. Ναι. Αν περίμενα κι άλλο θα την έχανα. Όμως φρόντισα να πεθάνεις χωρίς να υποφέρεις. Αν πέθαινες από φυσικό θάνατο θα υπέφερες πολύ περισσότερο. Όσο είσαι ζωντανός μπορείς να ελπίζεις. Έστω και σε ένα θαύμα. Με το θάνατο χάνεται κάθε ελπίδα. Και τώρα τι θέλεις? Είμαι πολύ μόνη. Είναι αφόρητη η μοναξιά εκεί πέρα.
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως ο πλούσιος και ευυπόλυπτος καθηγητής Φράγκος συχνάζει τις νύχτες σε ύποπτες χαρτοπαικτικές λέσχες. Πάσου. Εκατό συν 200.000. Χόντρινο είναι πολύ το παιχνίδι. Πάσο. Τα βλέπω. Κάρτες. Σερβί. Τρεις κάρτες. Άλλες 200. 200 και άλλες 200. Αρέστα μου. Μέσα. Φουλ του Άσου με ρηγάδες. Καρέ του 8. Ξεκινήσατε με 300.000 ενώ είχατε δύο οκτάρια στο χέρι. Διέστηση. Αυτό είναι το μοναδικό όπλο του καλού χαρτοπαίχτη. Καληνύχτα. 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 Κάτι μου λέει ότι απόψε ξεπεράσατε τα όρια. Τα γκρέμισε. Δεν μου μείνει τίποτα. Λυπάμαι. Κι εγώ. Δεν βαριέστε. Όποιος έχει το πάθος του παιχνιδιού μαθαίνει να ζει με την ατυχία. Συγγνώμη που ρωτάω. Τι δουλειά κάνετε? Σπούδασα μαθηματικός. Έτσι απόκτησα και το πάθος για τα συστήματα. Δεν μου πήγαινε να γίνω καθηγητής στη μέση εκπαίδευση. Αν και μερικές φορές το μετανιώνω. Όπως τώρα. Τι θα λέγατε αν σας πρότεινα να γίνετε γραμματέας μου? Μαθηματικός είστε? Όχι, γιατρός. Α, δεν έχει σημασία. Κάπου νιώθω τύψεις που σας άφησα πέντερο. Σας προσφέρω στέγη, τροφή και έναν αξιοπρεπή μισθό. Μένω σε προάστιο. Αν μου το λέγατε πριν από δύο μέρες θα βάζα τα γέλια. Όμως εδώ που έφτασα...
Ήξερα πότε να σας το προτείνω. Κάνεις επίτηδες. Σου έχω πει ότι δεν θέλω να μπαίνω στο δωμάτιό μου χωρίς να χτυπάς. Σου έφερα το γάλα σου. Δεν περίμενα να κάνεις εξαίρεση απόψε. Άφησέ το στο τραπέζι. Θέλω να το πιείς τώρα. Θα το πιω αργότερα, πριν κοιμηθώ. Κάνε μου τη χάρη να το πιεις τώρα. Μπορεί να σε πάρει ο ύπνος και μετά να το ξεχάσεις. Σταμάτα να μου φέρεσαι σαν ανήλικο. Σου είπα θα το πιω όταν θέλω εγώ. Ωραία. Θα περιμένω να το πιεις και μετά θα φύγω. Ευχαριστήθηκες τώρα. Καληνύχτα. Θέλετε τίποτα? Ώστε σε προσέλαβε για γραμματέα. Μάλιστα. Πειράζει που σου μιλάω στον Ανικό? Καθόλου, Δεσπίνης Φράγκο. Έλα τώρα. Νέλη με λένε. Σύμφωνη. Νέλη. Ας ελπίσουμε πως δεν θα πλήξεις εδώ. Δεν ήρθα για να διασκεδάσω. Για δουλειά με φέρανε. Μην περιμένεις να σκοτώνεσαι στη δουλειά. Το μέρος είναι ερημικό, δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω. Θα αναλάβω εγώ να σε διασκεδάσω. Άνια σου, είμαι καλή παρέα. Καλή και εγωιτευτική. Πού γνωριστήκατε? Σε μια χαρτοπαιχτική λέσχη. Παίζεις χαρτιά? Έπαιζα. Μέχρι που με ξετίναξε ο πατέρας σου. Έχεις ωραία δάχτυλα. Τελείωσα κατάλληλα για τζόγο. Τρέμουν όταν παίζεις χαρτιά? Καμιά φορά. Από την υπερένταση. Όχι. Από υπερβολική ευαισθησία. Νέλη! Αυτήν την ώρα μελετάς πάντα. Πήγαινε. Εγώ πρέπει να υπαγορεύσω μερικά γράμματα στο χάρι. Γεια σου. Χάρηκα που σε γνώρισα. Θα τα πούμε αργότερα.
Θέλω να κρατηθείς μακριά από την κόρη μου. Αυτό δεν είναι παράκληση. Είναι απέτηση. Κακώς απευθύνεστε σε μένα. Η κόρη σας με πλησίασε πρώτη. Το ξέρω. Γι' αυτό και ζητάω από σένα να κρατηθείς μακριά της. Όταν κάποιος μου προσφέρει τη φιλία του, μου είναι δύσκολο να την αρνηθώ. Το θεωρώ προσβλητικό. Μη γελιέσαι. Οι ικανότητές μου δεν περιορίζονται στα χαρτιά. Φαντάζεσαι να έρχονταν ο πατέρας σου. Αυτός θα φταίει. Αν δεν εξαφάνιζε τα κλειδιά, θα κλείδουν και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εξαφάνισε τα κλειδιά. Ναι. Κανένα δωμάτιο δεν έχει κλειδί εκτός από το εργαστήριό του. Γι' αυτό σου λέω. Πάει γυρεύοντας. Με βρίσκεις πολύ επιθετική. Ναι. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Είμαι πολύ μόνη. Γι' αυτό αρπάζομαι από τον πρώτο άνθρωπο που θα βρω μπροστά μου. Δεν είμαι καθόλου επιλεκτική. Αυτό το λέω για να μην υπερτιμάς τον εαυτό σου. Δεν υπερτιμώ τίποτα. Εδώ που έφτασα δεν κάνω επιλογές. Παίρνω ό,τι μου δίνουν. Ξέρεις τι είναι να ζεις με έναν πατέρα που τον μισείς. Τι σου έκανε και τον μισείς τόσο? Με χώρισε από τη μάνα μου. Την έδειξε από το σπίτι και κράτησε εμένα κοντά του. Φυλακισμένη σε αυτούς τους τέσσερις τοίχους. Έλα. Στο κάτω-κάτω εσένα δεν σε νοιάζει ποιον θέλω να εκδικηθώ. Δεν θα το απολαύσεις λιγότερο. Αρχίζει και μ' αρέσει η ιδέα ότι δεν θα εκτελώ μόνο χρέη γραμματέα. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Αλήθεια πιστεύεις ότι σε θέλει για γραμματέα? Γιατί άλλο να θέλει? Για πειραματόζω. Είσαι τρελή. Κάνει πειράματα με ανθρώπους. Γιατί νομίζεις ότι ήρθαμε και θαυτήκαμε σε αυτήν εδώ την ερημιά? Τι είδους πειράματα? Δεν ξέρω. Δεν μ' άφησε ποτέ να μπω στο εργαστήριό του. Το μόνο που ξέρει είναι ότι βρήκε ένα σύστημα να κερδίζει στα χαρτιά. Τι σύστημα είναι αυτό? Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μην ξέρεις, πες μου. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό? Ο Άγγελος. Κάποιος που συνάντησε χθες το βράδυ στη σκάλα. Φυτό το κατάντησε με τα πειράματά του. Μα τι πειράματα είναι αυτά? Ξέχασέ τον. Εσένα θα σε βοηθήσω να φύγεις. Φτάνει να μου υποσχεθείς πως θα με πάρεις μαζί σου. Άφησε με. Πες μου πως θα με πάρεις μαζί σου. Σε παρακαλώ.
Το γάλα σου. Απόψε δεν θα πιω γάλα. Νέλη, σε παρακαλώ, ας μην αρχίσουμε την ίδια συζήτηση. Οι συγκρούσεις κάνουν κακό και στους δυο μας. Είπα, δεν θέλω γάλα. Ωραία. Ας παίξουμε το παιχνίδι μας, λοιπόν. Δεν θα φύγω από εδώ αν δεν πιεις το γάλα σου. Έστω. Θα το πιω, αλλά με έναν όρο. Θα στείλεις το Χάρη απόψε στο δωμάτιό μου. Στείλε μου το Χάρη και θα το πιω. Διαφορετικά θα ξημερωθείς αυτήν εκεί την καρέκλα. Σύμφωνοι. Πιες το γάλα σου και θα τον στείλω. Είσαι έτοιμος. Ωραία. Γίνεται. Μίλα. 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 Σταμάτα. Γιατί το βασανίζεις. Δεν θυμάμαι να σας έδωσα την άδεια να μπαίνετε στο εργαστήριό μου. Τι είναι αυτός. Με αντιούν. Έτσι κερδίζει τα χαρτιά. Μπορούμε να τα πούμε με την ησυχία μας. Ανακάλυψε ένα σύστημα, κύριε Κοκκίδη, που μεταφέρει τον άνθρωπο στο μέλλον. Γερνώ τα κύτταρα της μνήμης. Έτσι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει τα γεγονότα του μέλλοντος. Όταν του μιλάτε, σας απαντάει, αλλά σύμφωνα με τα γεγονότα που βλέπει στο μέλλον εκείνη τη στιγμή. Ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, όταν έκανα το πρώτο πείραμα πάνω στον άγγελο. Κάθε μέρα το μετέφερα και πιο μακριά στο μέλλον. Ώσπου μια μέρα, πριν από 6 μήνες, ο άγγελος άρχισε να φωνάζει και να κλαίει πάνω στο πείραμα. Απ' τις φωνές του, κατάλαβα πως η κόρη μου είχε πεθάνει και την θρηνούσε. Από τότε αγωνίζομαι να βρω τον τρόπο και τον χρόνο που θα πεθάνει. Με την ελπίδα μήπως μπορέσω και τη σώσω. Σκοτώνεις τον άγγελο για να σώσεις την κόρη σου. Και αν αυτή πεθάνει στο μεταξύ μέχρι να το ανακαλύψεις. Την έχω υπό διαρκή επιτήρηση. Κάθε βράδυ της δίνω ένα ποτήρι γάλα με υπνοτικό. Το υπνοτικό ενεργεί σε 1 ώρα περίπου και κοιμάται. Αυτή δεν ξέρει ότι παίρνει υπνοτικό. Δεν της έχω πει τίποτα. Από υπεροψία. Θέλεις όλα να τα κάνεις μόνος σου. Θες πάντα να κερδίζεις. Γιατί δεν της το λες. Αν της το λέγες, θα πρόσεχε και η ίδια τον εαυτό της. Η Νέλη δεν μ' ακούει. Όταν χώρισα με τη γυναίκα μου, η Νέλη ήταν 4 χρονών και είδε όλη τη σκηνή. Δεν μου το συγχώρεσε ποτέ.
Γιατί δεν φέρνεις τον Άγγελο πίσω στο παρόν? Καθώς θα επιστρέφει, μπορεί να πέσει πάνω στο θάνατο της κόρης σου. Τον έχω πάει ήδη τόσο μπροστά που μου είναι αδύνατο να το φέρω πίσω. Χρειάζομαι κάποιον άλλο για το πείραμα. Κάποιον που θα τον πάρω από το παρόν και θα το μεταφέρω βήμα-βήμα στο μέλλον. Εμένα δηλαδή. Γι' αυτό με έφερες εδώ. Ναι. Όμως πρέπει να συνενέσεις. Δεν μπορώ να σε υποχρεώσω. Αν με βοηθήσεις να σώσω την κόρη μου, θα σου επιστρέψω όλα τα χρήματα που σου πήρα στα χαρτιά. Δεν μου φτάνουνε. Θα αφήσεις και την κόρη σου να έρθει μαζί μου. Αποκλείεται να αφήσω την κόρη μου να φύγει με ένα χαρτοπαίχτη. Όπως θέλεις, συνάδελφε. Έστω. Αν το θέλει κι αυτή, ας φύγει μαζί σου. Τώρα τι βλέπεις? Κοιμάται. Τι όμορφη που είναι. Τώρα. Τώρα γυρίζει την πλάτη. Θεέ μου, τι όμορφο κορμί που έχει. Άστα αυτά. Παρακάτω. Δεν έχω ξαναδεί ομορφότερο κορμί. Πες μου τι βλέπεις. Κοιμάται. 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 Τραγικό για τον καθηγητή Φράγκο. Να αγαπάει τόσο πολύ την κόρη του και τελικά να είναι υπεύθυνος για το θάνατό της. Ναι, ο καθένας σκοτώνει ό,τι αγαπάει, όταν αγαπάει λάθος. Καληνύχτα σας. This
is a stronger babe. We give it all and still receive.